Η Ελλάδα καταλαμβάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τέταρτη θέση στη σπατάλη τροφίμων, σύμφωνα με την νεότερη έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Κατά κεφαλήν πετάμε περί τα 196 κιλά τρόφιμα το χρόνο. Προσωπικά αγοράζω όσο πρέπει, δηλαδή αυτό που μου αρκεί, δεν κάνω κάτι παραπάνω στη σπατάλη, ούτε κάτι λιγότερο, ό,τι μου αρκεί. Την εποχή που είμαστε τώρα, κορίτσι μου γλυκό, με πολλά προβλήματα, πάρα πολλά, πρέπει να κρατάμε λίγο. Κατάλαβες. Μαγειρεύω και για δεύτερη μέρα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του προβλήματος με συγκεκριμένα μέτρα, καθώς η σπατάλη στα τρόφιμα πέραν της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης έχει και σοβαρές περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Πριν λίγες εβδομάδες, με αφορμή την επέτειο εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης για τις απώλειες και τη σπατάλη τροφίμων, ανακοινώθηκε η Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προσωπικά προσέχω τι αγοράζω. Γιατί είμαι και φοιτητής κιόλας, οπότε δεν με παίρνει να σπαταλώ πολλά χρήματα για φαγητό το οποίο θα πετάξω. Οπότε ναι, αυτό προσέχω. Είναι κάτι καλό και για το περιβάλλον, αλλά και για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη γύρω μας, γιατί είναι λίγο άσχημο να αγοράζουμε. Σίγουρα για το περιβάλλον, γιατί έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο δεν ξέρω, το έχουμε καταστρέψει νομίζω σε βαθμό πολύ μεγάλο. Οπότε πρέπει όλοι να προσέχουμε γι' αυτό. Είμαι υπέρ της συντήρησης τρόπων τεινά. Δηλαδή δεν είμαι της πατάλης άνθρωπος. Για σκουπίδια δεν φτάνει. Αν τώρα φτυχεί ένας που είναι χειρότερος από μένα, από αυτό που το λίγο που έχω, θα το δώσω. Το Υπουργείο με το νομοσχέδιο για τα απόβλητα που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα αποσκοπεί στη μείωση κατά 50% της σπατάλης τροφίμων, όπως προβλέπεται και από το σχετικό στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση χάνεται ή σπαταλάται κάθε χρόνο, που μεταφράζεται σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους τροφίμων, τα οποία για να παραχθούν απασχολούν το 28% της παγκόσμιας καλλιεργήσιμης γης. Όταν πετάμε φαγητό, σπαταλάμε παράλληλα και όλους τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του, όπως η γη, το νερό, η ενέργεια και η εργασία. Περισσότερα από 1.000 λίτρα νερού χρειάζονται για μόλις ένα καρβέλι ψωμί από το χωράφι έως το πιάτο μας.